Καλημέρα. Είναι πρωί της πρωτοχρονιάς του 2020 και εγώ σήμερα έχω ντυθεί φιούλα. Πώς πάνε οι θείες στα τραπέζια που φοράνε αυτά τα κολιέ? Αυτό παρεπιπτόντως το βρήκα πρόσφατα. Μετά τη μετακόμιση σε ένα κουτί, το είχα χάσει. Μου το είχε δωρήσει μια φίλη το 2003. Και το έψαχνα και λέω, είναι κρίμα αυτό να μην αφήσω κι εγώ κάτι στο παιδί μου. Νομίζω είναι αληθινά μαργαριταράκια μικρά. Λοιπόν, το φοράω μαζί με το κολιεδάκι με το ψι που μου έχει αρέσει πάρα πολύ και έτσι τώρα που με βλέπω εδώ στην οθόνη του κοινού του, σαν θεία είμαι, σαν μια θιά. Θεία που θα δώσει σήμερα πρωτοχρονιά μέρα, όπως κάνει συνήθως, ερωτικές συμβουλές. Γιατί είπαμε ότι κάνουμε vlogs και τις γιορτές, αλλά με τη θεματολογία μας. Κάναμε, εντάξει, κάναμε δυο θεματικά χθες. Κάναμε χθες το πρωί την ανασκόπηση του 2019 με τη Δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου ή αλλιώς την Κουμπάρα. Και το βράδυ, χθες το βράδυ, μιλήσαμε για resolutions, για στόχους και αποφάσεις μας στο 2020. Σήμερα, πρώτη μέρα του 2020, πρώτο vlog του 2020, θα είναι ερωτικό, όπως λέει και η Δέσποινα Φλαόζ στο κανάλι μας. Κάποτε έλεγε, πότε θα έχει ξανά ερωτικό? Ναι, σήμερα, πρωτοχρονιά, έχει ερωτικό. Λοιπόν, η φίλη έχει βάλει από μόνη της τους τίτλους και για να δείτε ότι όντως περνάνε 4 μήνες πλέον να γίνουν τα vlogs, ο τίτλος είναι «Λιγνή, μελαχρινή και τώρα η επόμενη». Κυρία Θέκλα, καλημέρα. Καλημέρα και καλή χρονιά. Από τέλος Αυγούστου που στείλετε το mail σας, σήμερα πρωτοχρονιά του 20 γίνεται vlog. Σου στέλνω αυτή την επιστολή ως ενδυνάμει συνέχεια στην ιστορία του άντρα που ερωτεύτηκε τη λιγνή μελαχρινή. Εδώ για να μην έχουμε παρεξηγήσεις, όταν λέει ενδυνάμει συνέχεια, λέει θα μπορούσε να είναι η συνέχεια. Δεν είναι όμως η συνέχεια, γιατί ο άντρας που έστειλε την επιστολή για τη λιγνή μελαχρινή είναι, όπως και όλοι που στέλνουν τις επιστολές, υπαρκτό πρόσωπο, ο οποίος δεν έχει αυτή τη συνέχεια. Γράφει τη δική της ιστορία και λέει θα μπορούσε να είναι συνέχεια. Φέτος, στις αρχές του καλοκαιριού, γνώρισα έναν άντρα μέσω κοινού γνωστού, τον οποίο και ερωτεύτηκα αμέσως. Αυτό που ερωτεύεστε αμέσως είναι πολύ ανησυχητικό. Το έχω πει και σε άλλα vlogs, σε άλλα video blogs, ότι το έντονο ερωτικό συνέστημα από την αρχή που γνωρίζεις τον άλλο, κάτι κολλάει ψυχοπαθολογικά πάντως, όχι. Μια υγιή σχέση ξεκινάει σταδιακά. Υπάρχει ναι μεν η πρώτη καλή εντύπωση, αλλά δεν τον ερωτεύεσαι αμέσως τον άλλο. Παίρνουν τουλάχιστον κάποιες μέρες, τουλάχιστον, όχι από την πρώτη στιγμή. Άρχισα να βγαίνω μαζί του και μόλις το δεύτερο ραντεβού μου μίλησε για την προηγούμενη του σχέση που διήρκησε 1,5 χρόνο και κατά 90% έμοιαζε με τη σχέση που είχε εκείνος ο άντρας του οποίου την ιστορία έκανες vlog. Λοιπόν, εδώ θα σου πω ότι άμα από το πρώτο, άμα το δεύτερο ραντεβού, από το δεύτερο ραντεβού αρχίζει να σου μιλάει για την πρώη, πιάσε τα μπογαλάκια σου και φύγε. Γιατί σημαίνει είναι κολλημένος ακόμη στην πρώην, δεν την έχει ξεπεράσει. Αλλά επειδή μας έγραψες προηγουμένως ότι εσύ τον ερωτεύτηκες άμεσα και ραυνοβόλα, γι' αυτό κάθεσες. Η πρώην του υπήρξε ιδιαίτερος τοξική. Υπήρξε ιδιαίτερος τοξική, το μείωνε συνεχώς, ενώ αυτός ήταν πολύ ερωτευμένος μαζί της. Φυσικά ξέρουμε αυτά που σου είπε, δεν ξέρουμε και την πλευρά της πρώην του. Να αναφέρω πως όταν αρχίσαμε να βγαίνουμε, είχαν περάσει μόλις 3 μήνες από το χωρισμό του. Άμα έχουν περάσει μόλις 3 μήνες από σχέση η οποία, όπως γράφεις εδώ πέρα, ήταν 3 χρόνια, πώς σου λες, ούτε 1,5 χρόνο. Πόσο καιρό λες ότι είναι σχέση, κάτσε να το βρω. Δεν το λες ακόμη. 3 μήνες δεν σημαίνει απαραίτητα ότι κάποιος θα ξεπεράσει τον χωρισμό, ειδικά αν δεν κάνει δουλειά με τον εαυτό του. Μπορεί να περάσει ένας χρόνος που να έχει κόλλημα, 1,5 πούμε. Θα περάσω τώρα στο διατάφτα. 1,5 χρόνο λες ότι διήρκησε η σχέση του. Σχέση που διήρκησε 1,5 χρόνο μπορεί να θέλει και 6 μήνες και 10 μήνες και 1 χρόνο να το ξεπεράσει. Εξαρτάται τι είδους σχέση ήταν και ποιος άνθρωπος είσαι και πώς λειτουργείς. Θα περάσω τώρα στο διατάφτα. Βγαίναμε συνολικά 3 εβδομάδες και μου έκανε τον βίο αβίωτο. Ήταν πολύ ναρκισσιστής, μεταξύ δεν μπορείς να κάνεις διάγνωση, το λες ως χαρακτηριστικό. Μιλούσε συνεχώς για τον εαυτό του, για το πόσο καλός είναι στη δουλειά του και πόσο πολύ δουλεύει. Σπανίως ρωτούσε πράγματα που να αφορούν εμένα και όταν το έκανε, γυρνούσε τη συζήτηση και πάλι στον ίδιο. Όταν ο άλλος θέλει να μιλάει συνέχεια για τον εαυτό του, αυτό δεν είναι καλό σημάδι.
ήταν πολύ ειρωνικός, κατέκρινε συνεχώς τους άλλους και μάλιστα από το πρώτο κιόλας ραντεβού μου είχε δηλώσει γεμάτος υπερηφάνεια πως είναι επαγγελματίας κράχτης. Επαγγελματίες κράχτες είναι αυτές που, κράχτες είναι αυτοί που στέκονται έξω από τα εστιατόρια και πείθουν τον κόσμο να μπει μέσα. Τώρα δεν ξέρω με ποιο τρόπο σου είπε το ότι είναι επαγγελματίας κράχτης, εννοούσε αυτό ότι όντως έκανε αυτή τη δουλειά. Και στις συζητήσεις που κάναμε, μου απαντούσε με τρόπο έτσι ώστε να βγαίνει συνεχώς από πάνω. Θα με ρωτήσεις τώρα, και εσύ δεν τα έβλεπες αυτά? Ναι, αυτό θα σε ρωτήσω, και εσύ δεν τα έβλεπες αυτά? Σαφώς και τα έβλεπα, αλλά τα παραέβλεπα κιόλας, διότι τον ήθελα. Τα παρέβλεπες δηλαδή. Ακριβώς, επειδή κόλλησες από την πρώτη στιγμή. Ύστερα από κάποια ραντεβού, μου ανακοίνωσε πως με δεδομένο ότι θα φύγει από την Ελλάδα το Σεπτέμβρη για μεταπτυχιακό στο εξωτερικό, δεν μπορούμε να κάνουμε σχέση. Εγώ όντως ήθελα σχέση χωρίς να το έχω δηλώσει ανοιχτά, αλλά προφανώς έκανε μπαμ. Δεν είναι κακό να θέλεις να κάνεις σχέση. Δεν είναι κακό. Και ότι το μόνο που μπορούμε να έχουμε είναι κάτι για το καλοκαίρι. Τη στιγμή που μου το είπε, νευρίασα τόσο πολύ. Παρ' όλα αυτά, δέχτηκα να μπω σε όλο αυτό και παράλληλα μου έδωσε και εγγύσεις ότι θα είμαστε τα δυο μας και ότι δεν θα μου κάνει κακό. Λοιπόν, φίλε, να δω, έρχεται ο άλλος και σου λέει: εγώ δεν μπορώ να μπω σε σχέση. Φεύγω το Σεπτέμβρη και δεν θέλω να μπω σε σχέση. Εσύ ήδη είσαι ερωτευμένη. Εσύ ήδη τον θες. Εσύ ήδη έχεις επενδύσει συναισθηματικά στη φαντασία σου που έχεις φτιάξει για αυτόν τον τύπο. Προφανώς και εσύ προβάλλεις δικά σου ατέλειωτα πράγματα από το παρελθόν πάνω. Θα μιλήσω για λίγο, σε λίγο για την προβολή. Εκείνη την ώρα που σου λέει ότι εγώ δεν είμαι διατεθειμένος να κάνω σχέση, τον ακούς. Γιατί το εννοεί. Άμα σου λέει δεν είμαι διατεθειμένος να κάνω σχέση επειδή θα φύγω το Σεπτέμβρη, το εννοεί. Όταν σου λέει σ' αγαπώ και θέλω να είμαστε μαζί, μπορεί να μην το εννοεί. Αλλά όταν σου λέει δεν είμαι σε θέση να κάνω σχέση, δεν θέλω να κάνω σχέση. Για τον ΑΒΓΔΕΛΤΑΕΠΣΙΛΟΖΙΤΑΙΤΑΧΙ λόγο, δεν είμαι σε θέση να κάνω σχέση, τον ακούς. Αυτά που δεν πολύ πιστεύουμε είναι οι θετικές δηλώσεις που δεν έρχονται μαζί με τις ανάλογες πράξεις που να τις επιβεβαιώνουν. Τις αρνητικές δηλώσεις, του στυλ δεν είμαι σε φάση, δεν θέλω να κάνω σχέση, δεν είμαι τώρα για κάτι πιο σοβαρό από ένα καλοκαιρινό φλερτ, τις λαμβάνομαι σοβαρά υπόψη. Και από τη στιγμή που άλλος σου λέει εγώ δεν θέλω να κάνω σχέση, έστω και σου δώσει εγγύησεις εντός αγωγικών ότι θα είστε τα δυο σας και δεν θα μου κάνει κακό, από τη στιγμή που εσύ θες σχέση και αυτός δεν θέλει σχέση, εκεί του λες άντε γεια. Και προστατεύεις τον εαυτό σου από περισσότερο άσκοπο πόνο. Να προστατεύουμε την ψυχή μας, την καρδούλα μας από άσκοπο πόνο. Να μην στα πολυλογώ, μάπα το καρπούζι. Μα μάπα το καρπούζι από το πρώτο ραντεβού φερόταν η φιλενάδα, από το δεύτερο έστω που είπε για την πρώην του. Ήταν φουλ αναποφάσιστος, τον είχα πιάσει να μου λέει ψέματα και μάλιστα τον είχα ξεμπροστιάσει και εκείνος προσπαθούσε να ρίξει όλη την ευθύνη επάνω μου, κατηγορώντας με πως δεν τον εμπιστεύομαι επειδή και καλά άλλοι άντρες στο παρελθόν μου έχουν πει ψέματα. Δεν ήθελε να φιλιόμαστε ή να αγκαλιαζόμαστε σε δημόσιους χώρους με πρόφαση ότι δεν θέλει να το δουν οι μαθητές του, ο κύριος ήταν εκπαιδευτικός. Υποθέτω ήθελε να φαίνεται διαθέσιμος στις άλλες γυναίκες και σημειωτέρων, 5 μέρες αφού του πάψαμε να βγαίνουμε, είχε βρει ήδη άλλη. Μου έδινε συμβουλές του στυλ, πρέπει να κρατάς πισινές και να μην είσαι τόσο δοτική, καθότι είχε και τύψεις ο γλυκούλης εντός αγωγικών για αυτά που μου έκανε. Μου έλεγε ότι δεν θα ήθελε να έχει κόρη, προφανώς για να μην της κάνουν αυτά που έκανε εκείνος σε μένα και άλλα τέτοια. Κόρη, κόρη, πώς ανέχτηκες, πώς άντεξες, καλή συνεξαρτώμενη είσαι κι εσύ, καλό θυματάκι είσαι κι εσύ. Είχε συνεχώς ένα υπεροπτικό ύφος και όταν έκανα κάποιο γλωσσικό λύσθημα στις συζητήσεις μας, με διέκοπτε για να με διορθώσει. Α, καλά. Η αλήθεια είναι ότι κάποιες φορές δεν άντεχα το υφάκι του και του έλεγα ξεκαβάλα το καλάμι και κατέβα από την έδρα σου. Αλλά εσύ εκεί, έμενες εκεί. Όλο αυτό τελείωσε όταν ένα βράδυ μου έκανε καυγά γιατί ήθελε η φάση αυτή να έχει και συνέστημα. Αν είναι δυνατόν. Μου έριξε ωραιότατο άκυρο μπροστά στο ενδεχόμενο σχέσης, με εκμεταλλευόντας συναισθηματικά, με τη δική σου ανοχή σε εκμεταλλευόντας συναισθηματικά όμως το τονίζω, μου συμπεριφερόταν με άθλιο τρόπο και απαιτούσε και συνέστημα. Ό,τι βρει κάμνει ο καθένας. Από τη στιγμή που σε βρήκε εκεί πέρα να είσαι υποτακτική στις απαιτήσεις του, ήβρεν και έκαμνε. Του απάντησα
Ο καυγάς δε αφορούσε στο να υπάρχει συνέστημα από τη δική μου πλευρά, όχι από τη δική του. Το απάντησα εγώ σε κάτι που θα τελειώσει το Σεπτέμβρη, συνέστημα δεν βάζω. Νομίζω ότι είναι πολύ αυτοκαταστροφικό και μαζοχιστικό να επιμένεις, να προσπαθείς να επιδιώκεις μια κατάσταση που σου λέει το Σεπτέμβρη θα τελειώσει. Εκείνος εννοείται ότι προσπάθησε με διάφορες παπαριές να μου αλλάξει γνώμη. Μου έλεγε ότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε τα συναισθήματά μας. Ό,τι σημασία έχουν οι στιγμές και όχι το πόσο θα διαρκέσουν. Ό,τι είναι επιφανειακό χωρίς συνέστημα και κάτι τέτοια. Ό,τι είναι επιφανειακό χωρίς συνέστημα και κάτι τέτοια. Φίλε, διάλεξε. Θες πράγματα επιφανειακά ή ουσιώδη. Δεν μπορούμε να έχουμε και την πίτα σωστή και το σκύλο χορτάτο. Τη στιγμή που θες να κάνεις κάτι για το καλοκαίρι, μην απαιτάς και συνέστημα. Μην τα θες και όλα δικά σου κι εσύ. Άντε τώρα. Εγώ του είπα, σέβομαι το γεγονός ότι θέλεις όλο αυτό να τελειώσει το Σεπτέμβρη. Γιατί δεν σέβεσαι κι εσύ το γεγονός ότι δεν θέλω να δεθώ συναισθηματικά για να μην πληγωθώ. Πάντως είναι παράνοια, ενώ είσαι ερωτευμένη με κάποιον, να σου λέει ότι θέλει μόνο περιπέτεια καλοκαιρινή και εσύ να επιμένεις, να είσαι εκεί. Να μάθετε να προστατεύετε τον εαυτό σας, να μάθετε να δίνετε άκυρο στους ανθρώπους οι οποίοι ζητάνε παράλογα πράγματα από εσάς. Είναι παράλογο να ζητήσεις από μια γυναίκα που είναι ερωτευμένη μαζί σου να κάνει σχέση μόνο καλοκαιρινή. Αυτός επέμενε στα δικά του. Εν τέλει μετά από αυτή τη συζήτηση μου είπε ότι πιέζεται και σηκώθηκε και έφυγε. Είχα τόσα μα τόσα νεύρα μετά από αυτόν τον καυγά του, που δεύτερο ραντεβού πρέπει να έχεις νεύρα. Με ενόχλησε όχι μόνο η άκρως εγωιστική στάση του, αλλά και ο σαδισμός. Δεν τον ενδιέφερε αν θα πληγωθώ, ενώ του το δήλωσα ανοιχτά και ως ένα βαθμό ένιωθα να ξεσπάει επάνω μου όλη τη χολή που του είχε δημιουργήσει πρώην. Εσένα σου έκανε σημασία και εντύπωση ο σαδισμός που είχε αυτός. Σαδισμός είναι να παίρνουμε ευχαρίστηση ή να μην μας ενοχλεί το να πονεί ο άλλος. Εγώ, εμένα όμως μου κάνει τρομερή εντύπωση ο δικός σου μαζοχισμός, δηλαδή το να μας αρέσει να πονάμε. Γιατί επέλεξες και εσύ, φιλενάδα, υποσυνείδητα επέλεξες να πονάς. Την επόμενη μέρα του έστειλα μήνυμα κάνοντας το ερωτική εξομολόγηση και εκείνος μου ζήτησε να το αφήσουμε, διότι δεν μπορούσε να καταλάβει το δίχως λόγο ξέσπασμά μου. Τώρα αυτό τι μου θυμίζει. Μου θυμίζει κάποιες περιπτώσεις όταν ήμουν ελεύθερη που πήγαινα σε κάποια ραντεβού και από το πρώτο ραντεβού θύμωνα και σηκωνόμουν και έφευγα και μου λέγανε είσαι τρελή. Θυμώνεις χωρίς λόγο. Θύμωνα όμως με καταστάσεις τις οποίες έβλεπα. Και επειδή είχε πολύ πλάκα η ζωή, είχε τύχει σε κάποια φάση να γνωρίσω μια κοπέλα, η οποία ήρθε και μου λέει, θέλω να σου πω την ιστορία μου, μιλάμε τώρα αυτή η κουβέντα ήταν προδεκαετίας. Δηλαδή πρέπει να ήμουν 35 ετών, 36 ετών. Θέλω να σου πω μια ιστορία, μου λέει, για τον πρώην άνδρα μου. Και άρχισε να μου λέει την ιστορία της με τον πρώην άνδρα της και της λέω, ο πρώην άνδρας σου έχει αυτό το όνομα και αυτό το επώνυμο. Μου λέει, πού τον ξέρεις τον πρώην άνδρα μου? Τη λέω, έχω βγει για ένα ραντεβού μαζί του, κατάλαβα ότι είναι προβληματικός και δεν ξαναβγήκα. Και έπαθε την πλάκα της. Και μου περιέγραψε ότι είχε βιώσει μαζί του όλα εκείνα τα οποία του είχα πει εγώ από το πρώτο ραντεβού, ότι δεν θέλω να υπάρξει δεύτερο ραντεβού γιατί βλέπω αυτό το ελάττωμα, αυτό το ελάττωμα, αυτό το ελάττωμα, αυτό το ελάττωμα και δεν πιστεύω αυτό που μου λες, δεν πιστεύω το άλλο που μου λες. Και είχε πάθει την πλάκα της κουβέντα. Της είπε στους αγώνες. Φυσικά νιώσα και άσχημα γιατί σαν να της έλεγα ότι ξέρεις, εγώ είμαι πιο έξυπνη από σένα για παράδειγμα και το κατάλαβα από το πρώτο ραντεβού και δεν προχώρησα, ενώ αυτή τον παντρεύτηκε. Εννοείται ότι ήταν εντελώς διαφορετικές συνθήκες. Η κοπέλα αυτή τον παντρεύτηκε σε νεότερη ηλικία. Είχα γνωριστεί διαφορετικά. Δεν ήταν ούτε ψυχολόγος όπως ήμουν εγώ, ούτε ήταν στην όριμη ηλικία που ήμουν εγώ τότε. Αλλά εκείνη τη μέρα λέω μπράβο μου. Μπράβο μου με ποια έννοια, με την έννοια του ότι εμπιστευόμουν πάντα τον gut instinct μου. Να εμπιστεύεστε τον gut instinct σας στις γνωριμίες. Αν από το πρώτο ραντεβού, από το δεύτερο ραντεβού, άλλος κάνει, δείξει πράγματα που κινητοποιήσουν τον gut instinct σας και αν δεν ξέρετε τι είναι τον gut instinct, γράψτε στο YouTube search gut instinct Θέκλα, θα σας βγάλει τα βίντεο που έχω κάνει για τον gut instinct. Αν δεν εμπιστεύεστε τον gut instinct σας, θα ταλαιπωρήσετε μετά. Εννοείται ότι συμφώνησα στο να το αφήσουμε, αν και με πονούσε πολύ και δεν έκανα καμία απολύτως προσπάθεια επανασύνδεσης. Οφείλω όμως δεν είμαι ειλικρινής, νομίζω ήσουν ειλικρινής σε όλη την επιστολή, δεν ήσουν μόνο εδώ στο τέλος. Τον ήθελα πολύ, πληγώθηκα πολύ. Σκεφτόμουν να τον εκδικηθώ. Κάποια στιγμή δεν πρέπει αυτή η τύπη να την πληρώσουν. Σε ευχαριστώ που διάβασες την επιστολή μου, ανυπομονώ για την απάντησή σου. Λοιπόν, θα σου μιλήσω τώρα για την προβολή.
σημαίνει προβολή στις ερωτικές σχέσεις. Όταν μπαίνουμε σε μια καινούρια γνωριμία, χωρίς να έχουμε τελειώσει μέσα μας με τα προηγούμενα ερωτικά μας πάθη ή ερωτικά μας παθήματα, όπως αυτός ο τύπος που περιγράφεις, ο οποίος μόλις 3 μήνες πριν σε γνωρίσει είχε χωρίσει με την πρώην του, που ήταν σχέση έντονη για τον ίδιο και σχέση μακροχρόνια από τη στιγμή που κράτησε 1,5 χρόνο, είχε αποθυμένα από την πρώην του, τα οποία προέβαλε σε σένα. Δηλαδή έβλεπε σένα και δεν έβλεπε σένα, έβλεπε την πρώην του μπροστά του. Με τον ίδιο τρόπο όμως και εσύ έκανες προβολή δικά σου αποθυμένα, αγάπη μου, γιατί δεν γίνεται να ερωτευτείς από την πρώτη έναν άνθρωπο ο οποίος είναι σε αυτή τη ψυχοσυναισθηματική κατάσταση, επειδή το υποσυνείδητο μας σκανάρει κατευθείαν κάποιον μόλις το γνωρίσουμε, έστω και δεν δίνουμε σημασία στον κατήστητο μας. Η ψυχή μας ξέρει, γνωρίζει από το πρώτο δευτερόλεπτο που συναντάμε κάποιον αν είναι συναισθηματικά διαθέσιμος ή όχι, αν είναι σαδιστής, αν είναι τύπος θήτη ή τύπος θύματος κλπ. Κλπ. Και εσύ, αγάπη μου, αποθυμένα είχες από την προηγούμενα ερωτικά σου πάθη ή παθήματα. Κάτι ανέφερε στην ιστορία ότι ένας πρώην σου έλεγε ψέματα και εσύ ήσουν ανασφαλής. Σίγουρα και εσύ είχες πράγματα ατέλειωτα από το παρελθόν και μέσα σε αυτή τη σχέση επίσης τα προέβαλες. Εσύ μπορεί να μην τα προέβαλες με το στυλ που τα προέβαλε το παιδί αυτό, ο οποίος έβλεπε σένα και αντί να βλέπει σένα έβλεπε την πρώην του, την οποία τιμωρούσε διαμέσου σου. Εσύ ίσως έκανες προβολή των αποθυμένων σου και των ατέλειωτων θεμάτων που είχες με τα ερωτικά σου παθήματα, με το να είσαι εξαιρετικά υποταχτική σε αυτόν τον άνθρωπο και να είσαι submissive. Submissive είναι μια λέξη εγγλέζικη, σημαίνει υποτάσσομαι και μπαίνω κάτω από την οπτική του άλλου και, και του επιτρέπω να με σέρνει από τη μύτη. Και εσύ είχες ατέλειωτα πράγματα και αυτός είχε ατέλειωτα πράγματα. Λοιπόν, δεν θέλω να σε στενοχωρήσω με αυτά που λέω εδώ στην επιστολή. Το εκτιμώ που μου έστειλε στην επιστολή, εκτιμώ την ειλικρίνεια σου, η οποία υπάρχει από την πρώτη στιγμή στην επιστολή και είναι διάχυτη. Δεν ωρεοποιείς καταστάσεις, δεν παρουσιάζεις τον εαυτό σου ιδανικό, λες την αλήθεια σου, όσο πικρή και αν είναι, όσο δύσκολη και να είναι. Και εδώ να κάνω μια έκκληση στους χρήστες του καναλιού και τους σχολιαστές, για ακόμη μια φορά, όταν σχολιάζουν μια επιστολή, να σκέφτονται ότι είναι άνθρωπος αυτός που έστειλε την επιστολή και θα βλέπει τα σχόλιά τους και να μην είναι τόσο ηθικοπλάστες και τόσο επικριτικοί. Εντάξει, έχουμε μπλοκάρει αρκετούς ηθικοπλάστες και επικριτικούς, αλλά λέμε γενικά να σκεφτείτε ότι θα μπορούσαμε η κάθε μια από εμάς, ο κάθε ένας από εμάς, να βρεθούμε στη θέση του ανθρώπου που στέλνει την επιστολή, because shit happens and life happens. Λοιπόν, σε γενικές γραμμές, αυτό που έχω να πω σε εσένα, φίλη που έστειλε την επιστολή, είναι να κάνεις ψυχοθεραπεία. Για να δουλέψεις αυτά τα αποθυμένα που έχεις μέσα σου, να δουλέψεις ψυχοθεραπευτικά τα πράγματα που σε βασανίζουν και σε ταλαιπωρούν. Και θέλω να πω το ακόλουθο που αφορά σε όλους μας. Ο καθένας μας κοιτάζει τον εαυτό του, κοιτάζει αν έχει θέματα ατέλειωτα να τα επιλύσει. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Τα ψυχολογικά μας να τα επιλύουμε, να πηγαίνουμε στο ψυχολόγο, ειδικά μετά από ένα χωρισμό κάνει πάρα πολύ καλό να πάμε στο ψυχολόγο ή μετά από μια ερωτική απογοήτευση, και είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στις πρώτες συναντήσεις. Ως ψυχολόγος δεν είμαι εναντίον του κεραυνοβόλου έρωτα, αλλά με τρομάζει ο κεραυνοβόλος έρωτας. Ο κεραυνοβόλος έρωτας του στυλ μόλις γνωρίσω τον άλλον τον ερωτεύομαι είναι επικίνδυνο πράγμα. Πολύ επικίνδυνο πράγμα. Είναι πολύ διαφορετικό μόλις γνωρίσεις τον άλλον να σ' αρέσει και να πεις «Ας γνωρίσω καλύτερα αυτόν τον άνθρωπο», και πολύ διαφορετικό με το που τον γνωρίσεις «Αυτός είναι ο άνθρωπός μου, αυτόν τον θέλω οπωσδήποτε, πάση θυσία και θα δεχτώ οτιδήποτε μου προτείνει, όσο και αν δεν ταιριάζει με τα δικά μου, τα θέλω». Είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι και οι άνδρες και οι γυναίκες και δικαιούμαστε να επιλέγουμε βάση τα θέλω μας. Αν θέλει σχέση δεν είναι ντροπή. Δικαιούσε να θέλει σχέση και διεκδίκησέ το να έχει σχέση. Αν δεν θες να έχει σχέση, επίσης δεν είναι ντροπή. Πες το ότι δεν θες να έχει σχέση, αλλά μην εκμεταλλεύεσαι
την αδυναμία του άλλου ανθρώπου, είτε άνδρα είτε γυναίκα, γιατί αυτοί οι ρόλοι μπορούν να ανταλλαχθούν. Μπορεί το ρόλο που έπαιξε εσύ σε αυτή την ιστορία τον έπαιζε ένα άνδρα σε μια άλλη ιστορία, το ρόλο που έπαιξε αυτό τον έπαιζε μια γυναίκα. Δεν έχει σημασία το φίλο. Σημασία έχει η προσωπικότητα, ο άνθρωπο και όλο το πακέτο. Λοιπόν, και αν βλέπουμε τον εαυτό μα, αν πιάνουμε τον εαυτό μα ότι είναι τόσο ανησυχητικά ερωτήλο, του στυλ να ερωτεύεται με την πρώτη ματιά, τότε ας πάμε να το δούμε σε ένα ψυχολόγο για να δούμε τι θέματα έχουμε με τη συναισθηματική συνδεσιμότητα. Και μπορείτε να δείτε και την εκπομπή που έχουμε μέσα στο κανάλι, πώς μεγαλώνουμε παιδιά με συναισθηματική συνδεσιμότητα. Αν γράψετε αυτό τον τίτλο στο search engine του YouTube θα σας τη βγάλει, που κάναμε με τη Δόκτωρ Αριστονίκη Θεοδοσίου όταν είχαμε την εκπομπή στην τηλεόραση. Αυτά για σήμερα. Πρώτη μέρα του χρόνου, η θεία σας, η θιούλα σας, γιατί πραγματικά έτσι όπως ο Κάρικη του Παλίστρου γκυλό και με αυτό το κολλή είμαι θεία, θεία, κανονική θεία. Είμαι όντως θεία, είμαι θεία του Στέφανου, είμαι θεία της Αντριάνας και είμαι θεία της Γεωργίας, των παιδιών του αδερφού μου, αλλά εντάξει. Το έχω παρακάνει λίγο με το χτένισμα και το βάψιμο και τα αξεσουάρ. Πρωτοχρονιά είναι σήμερα. Καλώς όρισες 2020. Πάμε δυναμικά στη νέα χρονιά για να λύσουμε όσο δυνατόν περισσότερα και ερωτικά αλλά και άλλου είδους προβλήματα. Καλημέρα!